καναπέ ή άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το τι θα γίνει παρά μόνο να γεμίσει ο οικογενειακός προϋπολογισμός, από ένα σημείο και μετά, κύριε Παπαζήση, δεν μπορούμε να τα ζητάμε όλα από τους πολιτικούς. Βεβαίως, υπάρχει πολιτική ευθύνη. Υπάρχει πολιτική ευθύνη. Και είναι θέμα πολιτικού σχεδιασμού πώς θα έρθει ο πλούτος στην επιφάνεια. Ο πλούτος όμως δεν μπορεί να έρθει μόνος του στην επιφάνεια, κύριε Χρυσοβέργη, εάν δεν μεσολαβήσουν τεχνοκρατικά εταιρείες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα σε ποσοστό να εκμεταλλευτούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό, μεγάλο ή μικρό αν θέλετε, προσδιορίστε το εσείς με βάση την πολιτική. Το υπόλοιπο όμως πρέπει να έρθει αυτό που λένε τα δικόγραφα που εσείς γνωρίζετε, εν ονόματι του ελληνικού λαού. Εν ονόματι του ελληνικού λαού. Και ο κύριος Παπαζής, σήμερα όμως. Παρακαλώ, επιτρέψτε. Όλους τους υδάτινους μεγάλους πόρους. Και ποταμούς δηλαδή και πηγές της Ελλάδος. Επιτρέψτε, είναι εν ονόματι του ελληνικού λαού ο πλούτος. Ποιος? Εσείς οι νομικοί λέτε εν ονόματι του ελληνικού λαού ο πλούτος. Ο πλούτος ανήκει στον ελληνικό λαό. Βέβαια. Στο ελληνικό έθνος. Το έθνος είναι απροσδιόριστο έτσι. Στον κόσμο. Να το πούμε για να γίνουμε κατανοητοί. Αν θέλετε να κάνουμε και τη διάκριση μεταξύ λαού και έθνος. Όχι, δεν είναι το παρόν. Επιτρέψτε, δεν είναι το παρόν. Αυτός ο πλούτος λοιπόν. Εφόσον μοιραστεί στον συνταξιούχο, στον μισθωτό, έρχομαι τώρα και σας προσγειώνω στη σημερινή πραγματικότητα. Όταν ο πλούτος μοιραστεί εξωπολιτικά, μοιραστεί έξω από τις πολυεθνικές, μοιραστεί σωστά σε ανθρώπους οι οποίοι σήμερα παίνονται και σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το δάνειό τους, το ενίκιο τους, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κόψει τη σύνταξη, σε ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, κύριε Χρυσοβέργη. Που τους κόβουν 25% των μισθών και συντάξεων τώρα, αυτός με το τρίτο μνημόνιο. Αυτός ο πλούτος λοιπόν έχει δικαίωμα ολικός να γνωρίζει ότι υπάρχει. Όχι σε, πρώτο επίπεδο, σε πρώτο επίπεδο ότι υπάρχει και σε δεύτερο επίπεδο είναι το αν θα έρθει στην επιφάνεια και αν θα εκμεταλλευτεί αυτός ο πλούτος. Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι ευθύνη κάποιον τον πλούτο δεν τον βγάζουν στην επιφάνεια. Ευθύνη κάποιον. Το 1-1-4 το θυμάστε στο Σύνταγμα. Με πάτε πολύ πίσω. Όχι, δεν σας χώρασα. Αυτό έχει και αντίστοιχο σημερινό άρθρο στο Σύνταγμα. Να σας δείξω κάτι πολύ ωραία πράγματα που έχω εγώ. Τι γίνεται δηλαδή. Σεβόμαστε τον παρελθόν. Όχι, σωστά το είπε. Ο λαός, εν τελική αναλύση, ο λαός είναι εκείνος ο οποίος. Μα ο λαός παίρνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά εκείνος είναι που χρωστάει. Είμαστε πριν τη χρεοκοπία, διότι οι πολιτικοί δεν πρόκειται να χρεοκοπήσουν, κύριε Χρυσοβέργη. Αυτό σίγουρα. Ούτε οι έχοντες και κατέχοντες. Συμφωνούμε απόλυτα. Ούτε οι έχοντες και κατέχοντες θα χρεοκοπήσουν, κύριε Χρυσοβέργη. Συμφωνούμε απόλυτα. Θα χρεοκοπήσει ο κόσμος που δεν έχει να πληρώσει τη δόση του αυτοκινήτου του. Θα χρεοκοπήσει ο κόσμος που θα του κόψουν και θα του κάνουν μισή τη σύνταξη. Θα χρεοκοπήσει ο κόσμος που δεν έχει να πληρώσει την πιστωτική του κάρτα. Θα βγουν στον πληστηριασμό τα κίνητα του κόσμου και τότε θα λέμε πλούτος υπάρχει, δεν τον εκμεταλλευτήκαμε, αλλά ξέρετε κάτι, ευθύνονται οι πολιτικοί. Όχι, έχουμε όλη ευθύνη. Όχι, όχι. Έχουμε όλη ευθύνη. Όχι. Έχουμε και εμείς ευθύνη όταν να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και ο κύριος Παπαζής έχει ευθύνη. Έχουμε ευθύνη γιατί τους ψηφίζουμε. Γιατί τους ψηφίζουμε, γιατί εκλέγονται. Γιατί μπαίνουν μπροστά για να εξηγήσουν. Συνταγματολόγο, ρωτάτε γιατί καθόμαστε υπό το Σύνταγμα. Συνταγματολόγο, ρωτάτε εμένα γιατί καθόμαστε υπό το Σύνταγμα. Τι να κάνουμε, δεν ρωτάτε. Γιατί τεχνοκρατικά κρυμμένοι. Στους αφύπνιση λοιπόν. Αφύπνιση, έτσι. Λοιπόν. Αλλά να γνωρίζει ο κόσμο ότι το τελικό δικαίωμα το έχουν οι ίδιοι. Κυρίες και κύριοι, έτσι πρέπει να γνωρίζει η χώρα. Πρέπει να δείξουμε και πέντε πράγματα. Ναι, βεβαίω. Αυτή η χώρα, κυρίες και κύριοι, αλλά είναι υπεύθυνη πολιτική. Δεν είναι υπό τη. Δεν μπορεί να μην κάτσει κανείς στο σκαμί, έχουν συγκεκριμένα κλέψει πάνω από 352 τρισεκατομμύρια και δεν έκατσε κανένας στο σκαμί, αλλά το κυριότερο δεν έγινε κατάσχεση στις περιουσίες κανενός για να επιστρέψουν τα χρήματα που κλέψαν από τον ελληνικό λαό και τώρα υποχρεώνει το γέρο και τη γριά. Τα υπερήφανα νιάτα που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί άραγε, ναι. Τα υπερήφανα γυραφιά. Γιατί άραγε, δεν αναρωτιέστε γιατί. Εγώ, για μένα το λέτε. Γιατί άραγε. Εγώ τα ξέρω, εδώ να τα ακούσει ο κόσμος, γι' αυτό ήρθαμε. Είναι ο εύκολος στόχος. Οι ανιώντες αυτής της χώρας. Ντροπή τους. Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι. Ας με καλέσει όποιος θέλει. Είναι οι αυτοί και δεν το λέω εγώ, το λέω ο κύριος Κασιμάτης, ο κύριος Μίκης Θοδωράκης, ο κύριος τελευταίος συνταγματολόγος της Θεσσαλονίκης. Καθίστε να σας δείξω πέντε πράγματα πολύ ωραία. Και μια σειρά από προσωπικότητες. Κύριε, λοιπόν, να σας δείξω πέντε πράγματα πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θα πω το εξής, ότι οι πολυεθνικές που αναφέραμε, οι εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίες έχουν φροντίσει ότι, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αγοράζει από εμάς αυτά που έχουμε εμείς και είναι υποχρεωμένοι βάσει της σύμβασης που έγινε, αυτές λοιπόν οι πολυεθνικές, αν θα έρθουν εδώ, θα μας καταντήσουν Κόγκο, Αγγόλα, Σουδάν. Γιατί
όλα τα λεφτά που δίνουν παίρνοντας από εκεί τον ορυκτό πλούτο σε αυτές τις χώρες, τα δίνουν σε συμμορίες για να κάνουν ευηλίους πόλεμους υπό τη μορφή όπλων. Έτσι θα μας καταντήσουν να έρθουν αυτοί εδώ πέρα. Αν δεν το κάνουμε μόνοι μας και το κάνουν αυτοί, θα μας καταντήσουν Κονγκό, Σουδάν, Αγκόλα. Και πάμε τώρα να δείτε. Κυρίες και κύριοι, επαναλάβατε μόνο ότι σήμερα λήγει 31/12 του 2010 η σύμβαση Σκόπερ ή Κούπερ. Έτσι, διαφορετικά για άλλα 25 χρόνια όλος ο ορυκτός πλούτος και ιδιαίτερα οι υδάτινες πηγές και οι ποταμοί μας θα είναι εξαρτώμενοι από την πολυεθνική αυτή αμερικανική ακριβώς. Εταιρεία. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί οι μόνοι που δείξαμε μελέτες για το ουράνιο σε όλη την Ελλάδα είμαστε εμείς εδώ. Εμείς θα ξεκινήσαμε όλα αυτά άλλωστε. Για να τα δούμε, κύριε Σκηνοθέτη, παρακαλώ. Και περί αυτολογώ για πρώτη φορά είπαμε, έτσι. Όχι, δεν είναι αυτό, κύριε Σκηνοθέτα. Έχετε πάει στο τρίτο θέμα. Είναι ο χρυσός εδώ. Θα το δούμε στο διάλειμμα. Πάμε στο χρυσό, αν θέλετε. Ας δούμε το χρυσό. Δεν υπάρχει ας δούμε θέμα. Το χρυσό, κύριε Σκηνοθέτα. Δεν υπάρχει θέμα. Μπορούμε να πάμε στο χρυσό. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το θέμα ο χρυσός προσδιορίστηκε ως αξία. Μελέτες και χάρτες. Χιλιάδες χρόνια πριν. Από τότε που άρχισε ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται την αξία. Δέστε που είναι ο χρυσός, κύριε Τσιβιλτήδη. Στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Ο χρυσός, ένα μεγάλο μέρος, κύριε Παπαζής, είναι στις τσέπες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αρνούνται να το βγάλουν, να το διακινήσουν έτσι ώστε να παραχθεί φορολογητέα ύλη που λένε οι φίλοι μου οι εφοριακοί και στη συνέχεια να κινηθεί το εμπόριο. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα συμφωνήσουμε ότι ως ορυκτό πλούτο, ως ορυκτό και ως πλούτος υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Δέστε από πότε ξέρουν. Έχει, 1966. Ναι, 1966 και ίσως είναι και αργά το 1966. Όχι, πολύ πιο νωρίς. Έχει γίνει πιο νωρίς. Δεν είναι βέβαιο. Από το 39 περίπου προσδιορίζεται. 46 δημοσιεύθηκε το βιβλίο από τις εκδόσεις. Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Μελέτες για το χρυσό είναι αυτές. Οι μελέτες έχουν μείνει περίεργως, έχουν μείνει μελέτες εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν μείνει μελέτες, δεν έχουν αξιοποιηθεί. Βεβαιώνουν μεγάλοι επιστήμονες ότι έχουμε χρυσό εδώ μέσα όμως. Όχι, όποιοι να είναι. Όχι, ο Τζορτζ Σόρος ήδη έχει προχωρήσει εκμετάλλευση. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να σπρώξουμε. Ο Τζορτζ Σόρος, ο γνωστός όμιλος, ναι. Ο εβραϊκών συμφερόντων, έχει προχωρήσει ήδη σε αξιοποίηση και εξόριξη χρυσού, διότι παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα στην καναδική εταιρεία του αδερφού του. Θα τα δούμε. Η προέλευση των εταιριών δεν είμαι σε θέση να την λέω. Όχι, εγώ είναι γνωστά αυτά. Εκείνο όμως που είμαι σε θέση να σας πω είναι ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες, χωρίς να παρασύρουμε τον κόσμο και να αρχίσει να τρέχει στα βουνά να ψάχνει. Μα δεν μπορεί, είναι στα 30 μέτρα βάθος και πάλι. Για το θησαυρό που έριξαν στον αντιστασιακό παππού. Έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς υπενήσουμε. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος θα βγει αύριο στο βουνό να ψάχνει για το θησαυρό που ο παππούς μας έχει στη διάρκεια της αντιστασιακής του δράσης έχει απολέσει και τα λοιπά, ή ότι κάποιοι θέλοντας να κάνουν αντίσταση στους Γερμανούς ρίχνανε τεράστιες ποσότητες χρυσού αεροπορικός. Αυτά όλα όσα συνέβησαν σε αυτή τη χώρα έχουν να κάνουν με σχέδια, αλλά εμείς μιλάμε για τον ορυκτό χρυσό, έτσι. Για αυτόν ο οποίος είναι στο υπέδαφος της χώρας, για αυτόν το χρυσό ο οποίος μπορεί να έρθει στην επιφάνεια με σχετικά μικρή επένδυση και παρόλα αυτά οι αποφάσεις από αυτούς που πρέπει να πάρθουν στο χρόνο που έπρεπε να ληφθούν, αργούν απελπιστικά. Έτσι. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι αυτή η χώρα έχει τη δυνατότητα και να κάνει εξόριξη χρυσού μόνη της, με βάση κάποιες επενδύσεις και να τον χρησιμοποιήσει από εκεί και μετά το πολύτιμο μέταλλο. Το που χρησιμοποιείται είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Είναι στην ιατρική. Ευχαριστώ, κύριε Σκηνοθέτα. Η πρώτη μορφή του μετάλλου χρησιμοποιείται στην ιατρική. Όσο και αν αυτό το τιτάνιο εννοώ ή το λευκό χρυσό. Και τις ποσότητες τις θυμάστε για να τις αναφέρουμε, τις ακούσει ο κόσμος. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν αφορούν τον κόσμο εκείνο που αφορά τον κόσμο. Όχι, έχουν δημοσιευτεί. 100 τόνοι χρυσού ετησίως και 200 τόνοι χρυσού αργύρου ετησίως. Μου δίνετε πάσα να σας πω, ξέρετε τι πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία για εμφυτεύματα ορθοπαιδικά, κύριε Ζουβέργη, τα οποία αποτελούνται από πολύτιμα μέταλλα, ένα εκ των οποίων είναι το τιτάνιο, η πλατίνα κτλ. Τρεις πρόεδροι του ΙΚΑ να ήταν φυλακή. Ξέρετε και πόσο πολύτιμο συνάλλαγμα φεύγει έξω για να φέρουμε χρυσό από έξω εδώ, αγαπητέ μου κύριε Τσιβιλτήδη. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν σε αυτούς που μας παρακολουθούν ότι 20 τόνοι χρυσού του ελληνικού δημοσίου φύγαν και πουλήθηκαν στο εξωτερικό επί κυβερνήσεως προπροηγουμένης. Εμένα δεν θα με ακούσετε να μιλάω εύκολα πολιτικά. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να πληροφορηθεί ο κόσμος ότι φτωχαίνει για δύο λόγους. Φτωχαίνει για δύο λόγους. Θα το βρείτε πότε. Είστε δημοσιογράφος, μπορείτε να το βρείτε. Να πάστε δικά μέσα. Λοιπόν, 20 τόνοι, με συγχωρείτε. Επί πόσου συνόλου των αποθεμάτων χρυσού της Τράπεζας Ελλάδος. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία. 6,5. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χρυσοβέργη, το ελληνικό ευρώ δεν έχει αντιστοίχηση στην ισοδύναμη κυκλοφορία
σε χρυσό. Η βασική αρχή της νομισματικής... Αυτό έχει πάυσει εδώ. Έχει, έτσι, έχει ανατραπεί. Πώς λοιπόν, εσείς αναρωτιέστε... Είναι η συμφωνία του Bretton Woods. Ο Woods, μπράβο. Πώς λοιπόν, ακριβώς. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Εκ προθέσεως την τέλειωσαν. Διότι μέχρι τότε ίσχυε ο κανόν του χρυσού. Γιατί λοιπόν αναρωτιέστε... Με τη συμφωνία Bretton Woods... Γιατί αναρωτιέστε λοιπόν γιατί φτωχαίνει αυτή η χώρα. Γιατί αναρωτιέται ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, γιατί δεν του φτάνουν τα χρήματα. Πώς λοιπόν σε μια χώρα η οποία δεν έχει πρώτον σε αντίκρισμα των χρημάτων που κυκλοφορούν αξία. Εννοώ το χρυσό. Αυτή η χώρα δεν έχει όψιον, προϋπόθεση να βγάλει την αξία στην επιφάνεια. Με βάση όσα ερευνά ο κύριος Παπαζήσης. Δεν έχει τις προϋποθέσεις σήμερα. Αν ξεκινήσουν σήμερα τις προϋποθέσεις... Μας απαγορεύουν βάσει της συμφωνίας Κούπερ. Αυτά. Αυτή ισχύει μέχρι 31/12 του 2010. Έχουμε τις γνώσεις. Και αν δεν το καταγγείλουμε τώρα... Μήπως την 1η Ιανουαρίου του 2011, στην οποία αναφέρεστε, θα έχει η χώρα τόσα όλα... Όχι, αυτομάτως δεν γίνονται, θέλει δουλειά, φυσικά. Μα δεν πρόλαβα να πω αυτό που θέλω. Ναι, μήπως θα έχει τόσα προβλήματα, έτσι ώστε κανείς δεν θα διαρωτάται, κανείς δεν θα αναζητά πλέον την πλουτοπαραγωγή της χώρας του, αλλά έτσι χρεωμένος θα πορεύεται ώστε να πληρώσει τους στόχους και τα επιτόκια αυτών. Δηλαδή θα μας κορεδέψουν κι άλλο, λέτε. Έχετε καμία αμφιβολία ότι θα μας κορεδέψουν κι άλλο. Όταν ένα παιχνίδι. Δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα δεχθεί πλέον, έχει ξυπνήσει και ότι θα δεχθεί περαιτέρω κοροϊδία. Θα δεχτεί τα πάντα για να δεχτεί το δημόσιο. Να σας πω πρόσφατη κοροϊδία. Πρόσφατη κοροϊδία. Πρόσφατη κοροϊδία. Έχουν χρεοκοπήσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι ή όχι. Τι έχουν κάνει. Χρεοκοπήσει. Τα χρεοκόπησαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως θέλετε. Τα κλέψαν. Είναι το αποτέλεσμα, κύριε Χρυσοβέργη. Γιατί είναι, θα αυτό κάτσω στο σκαμί γιατί είναι αυτό και το αποτέλεσμα. Γίνει, όχι, τι γιατί είναι αυτό το αποτέλεσμα. Μα, για να ακούσει και ο κόσμος να ενημερωθεί. Ο κόσμος λοιπόν δεν πρέπει να καταλάβει και εσείς. Ότι, όχι, από τους κλέφτες της περιουσίας την οποία έκλεψαν. Δεν τον αφήνουμε να ολοκληρώσει. Εγώ σταματώ εκεί. Δεν έχω αυτή την εντύπωση. Είμαστε πρώτη χρεοκοπία των ασφαλιστικών ταμείων για τον εξή λόγο. Το σύστημα των ενσύμων έχει τελειώσει. Για το ΙΚΑ μιλάτε. Για όλα έχει σχέση με τον ορυκτό πλούτο αυτό. Πρέπει να βρεθεί καινούριο. Ναι, ναι, θα σας πω γιατί. Πρέπει να βρεθεί καινούριο τρόπο ύπραξη, αν θέλετε, χρημάτων και να φύγουμε εκτός ενσύμων. Ένας καινούριο τρόπο. Για το ΙΚΑ μιλάτε πάλι. Για όλα τα σφαίρα. Και θα μπορούσα να βάλω ΦΠΑ υγεία τώρα. Δεν ποια είναι η σχέση, ναι, ακριβώς. Ποια είναι η σχέση. Ένα 4% να πληρώνουν και οι μετανάστες, να πληρώνουν και το ΙΚΑ. 3 ή 5, όσο θέλετε. 3, 4, 5. Είστε ακριβώς στο κέντρο. Να πληρώνουν άπαντες. Ναι, το θέμα μας έχει και να κάνει. Και οι πλούσιοι να πληρώνουν περισσότερα και οι φτωχότεροι λιγότερα. Η εκμετάλλευση του πλούτου. Θέλετε να επιμείνουμε στην εκμετάλλευση του πλούτου. Μα αυτό είναι το θέμα μας, αγαπητέ μου. Η εκμετάλλευση του πλούτου απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Τις οποίες αυτή τη στιγμή η χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να τις κάνει. Είχε κάνει αυτές τις επενδύσεις ο Μεγαλέξανδρος που είχε με το χρυσό, χάρη στον μακεδονικό χρυσό, έφτασε μέχρι την Ινδία. Ο Μέγας Αλέξανδρος, τον οποίο αναφέρεστε. Δηλαδή, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Πιστεύω απόλυτα ότι λεφτά δεν υπάρχουν και όσα πιστεύετε, υπάρχουν, δηλαδή, άλλα τόσα είναι αυτά που οφείλουμε. Μα τι λέτε τώρα. Ακριβώς. Τα κλεμμένα στις τσέπες των κυρίων αυτών οι οποίοι τα έκλεψαν και σας ανέφερα το ποσό, πρόκειται περί 352 ή 57 τρισεκατομμυρίων δραχμών. Όχι δις ευρώ. Τρισεκατομμυρίων δραχμών. Τώρα σε ευρώ είναι, βρίσκει κανείς την αντιστοιχία. Και έχετε την εντύπωση ότι δεν θα κλέψουν τον ορυκτό πλούτο όταν το φέρουμε στην επιφάνεια. Θα τον κλέψουν. Φυσικά. Δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό, αν πορευτούμε και δεν αλλάξουμε. Αν πορευτούμε με αυτό το σκεπτικό. Ας επιλέξουμε τον ορυκτό πλούτο. Αν λέτε είναι. Ότι ζούμε σε μια άχρηστη χώρα, με άχρηστους πολιτικούς άνδρες και με άχρηστο λαό, ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει τους πολιτικούς.